Σήμερα θα μιλήσουμε για το άνθος και την ανατομία του. Το άνθος αποτελεί το αναπαραγωγικό όργανο των φυτών. Εάν περιέχει μόνο τα αρσενικά όργανα, το άνθος ονομάζεται αρσενικό. Εάν περιέχει μόνο τα θηλυκά όργανα, το άνθος ονομάζεται θηλυκό. Εάν πάλι το άνθος περιέχει τόσο τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά όργανα, ονομάζεται τέλειο. Για να πραγματοποιήσουμε την ανατομία του άνθους, χρειαζόμαστε ένα σετ ανατομίας. Αυτό περιλαμβάνει μια λαβίδα, ένα νηστέρι, μια ανατομική βελόνη, ψαλίδι, ξηραφάκι και μια πιπέτα παστέρ και φυσικά χρειαζόμαστε και απιονισμένο νερό. Τέλος, χρειαζόμαστε και ένα μικροσκόπιο για να μπορούμε να κάνουμε την παρατήρηση κάποιων δειγμάτων που θα πάρουμε από το άνθος. Για την ανατομία του άνθους θα χρησιμοποιήσουμε ένα άνθος, ένα λουλούδι από κρίνο. Παρατηρούμε ότι το άνθος περιβάλλεται από εξειδικευμένα φύλλα που ονομάζονται πέταλα. Τα πέταλα μπορούν να φέρουν διάφορα χρώματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι λευκά. Το σύνολο των πετάλων αποτελεί την στεφάνη του άνθους. Αφαιρούμε τα πέταλα. Και παρατηρούμε ότι στη μέση του άνθους υπάρχει μια μακριά νηματοειδής δομή που είναι το θηλυκό αναπαραγωγικό όργανο του άνθους και ονομάζεται ύπερος. Ο ύπερος περιβάλλεται από 6 άλλες νηματοειδείς δομές, πιο κοντές, οι οποίες αποτελούν τα αρσενικά αναπαραγωγικά όργανα του άνθους και ονομάζονται στήμονες. Αφαιρούμε έναν στήμονα και παρατηρούμε ότι ο στήμονας αποτελείται από ένα μακρύ στέλεχος που ονομάζεται νήμα και αποτελείται και από τον ανθήρα, όπου είναι το σημείο όπου παράγονται οι γυρεόκοκοι, οι κόκοι δηλαδή της γύρεως, δηλαδή οι αρσενικοί γαμέτες του φυτού. Για να παρατηρήσουμε τους γυρεόκοκους, χρησιμοποιούμε μια αντικειμενοφόρο πλάκα, βάζουμε μερικές σταγόνες νερό, στη συνέχεια ξύνουμε την επιφάνεια του ανθήρα έτσι ώστε να πέσουν κάποιοι γυρεόκοκοι μέσα στο νερό και στη συνέχεια καλύπτουμε το δείγμα με μια καλυπτρίδα. Στη συνέχεια παρατηρούμε το δείγμα στο μικροσκόπιο. Στη συνέχεια αφαιρούμε τους στήμονες και παρατηρούμε τον ύπερο. Ο ύπερος αποτελείται από 3 διακριτά μέρη. Το κατώτερο και πιο παχύ μέρος που ονομάζεται οοθήκη, μέσα στην οποία βρίσκονται τα οάρια. Από ένα μακρύ στέλεχος που ονομάζεται στήλος και στο πάνω μέρος του στήλου βρίσκεται μια περιοχή που ονομάζεται στίγμα. Στο στίγμα παράγεται μια κολώδης ουσία με τη βοήθεια της οποίας κολλάνε οι γυρεόκοκοι. Αφού κολλήσουν οι γυρεόκοκοι, στη συνέχεια θα ακολουθήσει η γονιμοποίηση των οαρίων που βρίσκονται στην οοθήκη. Για να παρατηρήσουμε το εσωτερικό της οοθήκης, χρησιμοποιούμε πάλι μία αντικειμενοφόρο πλάκα
Βάζουμε μερικές σταγόνες νερό. Στη συνέχεια κόβουμε την οθήκη και παίρνουμε μια πολύ λεπτή τομή με τη βοήθεια ξηραφιού. Η τομή είναι έτοιμη και βρίσκεται μέσα στη σταγόνα του νερού. Στη συνέχεια σκεπάζουμε το δείγμα μας με την καλυπτρίδα. Προσθέτουμε μερικές σταγόνες νερό ακόμα. Και το δείγμα είναι έτοιμο για να το παρατηρήσουμε στο μικροσκόπιο.